Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Καλημέρα, κύριε Κερίδη, μας περιμένει. Συγχαρητήρια για την εκλογή. Συγγνώμη, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Μας έχει πιάσει φλιαρία τώρα. Μας αρέσει τώρα να το κεντάμε τώρα εμείς αυτό. Σήμερα ο κύριος Σύμβουλος, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε και όλο αυτό, ενταφίασε και ουσιαστικά την υπόθεση που λέγεται απλή αναλογική κυβέρνηση συνεργασία κτλ. Ούτε καν την πήρε. Είπε, τέλειωσε αυτό το έργο. Με κατέστρεψε. Μαζί με άλλα πολλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη. Το διαβάζουμε λάθος όλο αυτό. Μα που το είπε και ο ίδιος ότι ιτήθηκε η στρατηγική της απλής αναλογικής. Το δέχτηκε και ο ίδιος. Ελάτε, κύριε Κερίδη. Απολύτως. Την οποία ο ίδιος υπονόμευσε όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή και οι δυνάμεις που την ψήφισαν και την υποστήριζαν, με την απίστευτη περιδίνηση την οποία ζήσαμε καθ' όλο τον προεκλογικό αγώνα, με αυτά τα περί προοδευτικής κυβέρνησης που έγινε κυβέρνηση ανοχής, που έγινε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, επέτεινε το πρόβλημα αναξιοπιστίας και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τέλει ο ίδιος αποσυσπηρώθηκε και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, και ο ελληνικός λαός έδωσε ένα τέτοιο εκοφαντικό, να πούμε, αποτέλεσμα που δεν αφήσε κανένα περιθώριο και στον Αλέξη Τσίπρα να παίξει με την απλή αναλογική και με τους συσχετισμούς. Η εντολή ήταν καθαρή και έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε, όχι απλώς ιτήθηκε, υπέστη αυτή την στρατηγική ήττα, επειδή επέλεξε και επέμενε καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα να εκπροσωπεί την κρίση, να εκπροσωπεί το χθες, να εκπροσωπεί τη μιζέρια, τη δυστοπία με την οποία περιέγραφε την ελληνική πραγματικότητα, σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κοίταξε μπροστά. Και οι δυνάμεις της αισιοδοξίας, οι δυνάμεις της ανάταξης συσπηρώθηκαν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός είπε χθες, ως εδώ η κρίση, γύρισε σελίδα. Γύρισε σελίδα, υπό μία έννοια έχουμε αντιστροφή του αποτελέσματος του 12. Αυτή εντεκαετής περίοδος 12-23 τελείωσε προχθές με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα το 19. Τον πήγε στην αντιπολίτευση με ένα μεγάλο ποσοστό, 31,5%, το οποίο αν θρήσετε και τον Γιάννη Βαρουφάκη που είχε μπει τότε στη Βουλή, του έδινε σχεδόν τα ποσοστά του 15, κοντά στο 35%, δεν την αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία να εξελίξει το κόμμα του σε κάτι σοβαρότερο, να γίνει ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κόμμα, κανονικό κόμμα της ευρωπαϊκής αριστεράς. Παρέμεινε αυτό το υβρίδιο που βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το βράδυ μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αλίμονο αν έχουμε έναν βολικό συστημικό δικοματισμό, ότι ο ίδιος θέλει να είναι το αντισύστημα, παρόλο που κουβαλά πίσω του μια κυβερνητική θητεία. Ήταν μονίμως από τη μια η κυβερνησιμότητα και από την άλλη η τοξικότητα, η αντικανονικότητα, η αντιθεσμικότητα, ο νορθολογισμός, το ψάρεμα της αντισυστημικής ψήφου που το είδαμε πάρα πολύ και προεκλογικά και ούτω καθεξής. Άρα υπό μίαν έννοια κλείνει αυτός ο κύκλος, πληρώνει το 15 με χρονοκαθυστέρηση. Ο ελληνικός λαός έστειλε προχθές και τον λογαριασμό του 15 στους εμπνευστές του, άφησε και τον Γιάννη Μενανή και τη ζωή εκτός βουλής, και βέβαια τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα με αυτό το συντριπτικό 20%, 12 μονάδες κάτω. Και ένας ευρύτερος κύκλος, πέρα από αυτό τον κύκλο των 12ετή, 11ετή, ένας ευρύτερος κύκλος θα σας έλεγα της μεταπολίτευσης. Διότι όσοι πολιτεύθηκαν όλα αυτά τα 50 χρόνια με τις ευκολίες της μεταπολίτευσης, ότι εμείς είμαστε η προοδευτική παράταξη, εμείς είμαστε η φιλολαϊκή παράταξη, και δεν κάνανε τη σωστή, σοβαρή προγραμματική δουλειά με συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβλήματα τα σημερινά που αφορούν την κοινωνία, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη, και λέγανε αυτές τις γενικολογίες ότι εμείς είμαστε προοδευτικοί, οι άλλοι δεν είναι. Όλα αυτά νομίζω μετά από αυτή τη συντριβή και ελπίζω τελειώνουν. Λειτουργούν απελευθερωτικά για την ελληνική κοινωνία. Να κοιτάξει το μέλλον στην πραγματική του, στην πραγματική του διάσταση. Και έχει σημασία και η ψήφος των νέων. Και νέοι. Το πώς ψήφισαν οι νέοι, βέβαια. Ναι, και οι νέοι. Και οι μεγαλύτερες ηλικίες που είχαν ζήσει, αν θέλετε, τα οδυνηρά γεγονότα παλαιότερων εποχών, είπαν ως εδώ. Δεν θέλουμε άλλο. Η δική σας τώρα παράταξη πώς θα πορευτεί, πώς θα προχωρήσετε, με τι στρατηγική θα πάτε μέχρι τις εκλογές 25 του μηνός, κύριε Κερίδη? Με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, καμία θριαμβολογία.
Υπάρχουν κίνδυνοι. Εσείς οι βουλευτές θα τρέξετε τώρα ή έχετε επαναπευθεί στις Δάφνες σας όσοι εξελέγετε? Ξέρετε, είμαι του Μαραθωνίου. Δεν ξέρω, λέω, γιατί τώρα θα κάτσετε πάνω στην εκλογή σας και θα πείτε άσε να τρέχει ο αρχηγός. Εμείς εντάξει είμαστε, βγήκαμε. Ο αρχηγός και οι επιλαχόντες, λέτε. Οι επιλαχόντες, σωστά. Αυτό υπονοείται. Έχουμε και το συν 40, βέβαια. Οπότε έχουν ελπίδες οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα και θα σας πω μερικούς από τους κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος είναι η αποσυσπήρωση κάποιων εφησυχασμένων που λένε εντάξει, το αποτέλεσμα κρίθηκε, πάμε τώρα για μπάνιο. Υπάρχει ο κίνδυνος να μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, διότι αυτό το 146, το γιγαντιαίο, διότι κανείς δεν πίστευε ότι με απλή αναλογική. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, μας λέγανε ότι η ενισχυμένη εκβιάζει την ψήφο και διαστρέφει την πραγματική βούληση. Ναι, πέρα από τον πόνους που δίνει, αλλά και την ίδια την ψήφο δημιουργεί ένα αβαντάζ υπέρ των μεγάλων κομμάτων που εκβιαστικά αντί να είναι στο 30 πάνε στο 40. Χθες με την απλή, απλούστατη, ανώθευτη, απλή αναλογική, χωρίς κανένα δηλαδή εκβιασμό ενισχυμένη, η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, 41%, που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Πώς θα το αξιοποιήσετε, κύριε Κέιδη, πώς θα το διασφαλίσετε, διότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, το λέτε και εσείς, ότι μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι είναι δεδομένο, να μπερδέψουν ότι εδώ μιλάμε θα για εκλογές από το... Το 146 προέκυψε από το γεγονός ότι έχουμε αυτό το παράδοξο με απλή αναλογική πεντακομματική βουλή. Ενώ με ενισχυμένη είχαμε εξακομματική, είχαμε συσπήρωση αντί από συσπήρωση. Εάν μπουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία επιπλέον, τα οποία είναι στο όριο αυτή τη στιγμή, είναι κοντά στο 3%, αμέσως αλλάζει πλήρως η κατανομή των εδρών και πάμε στις 120. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός ότι εντάξει πέντε έδρες μας λείπουν, θα τις πάρουμε από τον πόνους. Ξέρετε, κάνει ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν ξέρει πώς λειτουργεί τα μαθηματικά του, πώς λειτουργούν τα μαθηματικά του εκλογικού συστήματος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άρα, μεγάλη εγρήγορση, δεν έχει εξασφαλιστεί η μεγάλη νίκη που θέλουμε, έχουμε κάνει το μεγάλο βήμα, πρέπει τώρα τις επόμενες 30 μέρες να συνεχίσουμε να εξηγούμε στον κόσμο τους λόγους για τους οποίους η χώρα χρειάζεται αυτή την ξεκάθαρη εντολή για να τρέξει μπροστά. Είδατε ότι οι χρηματαγορές, είδατε το χρηματιστήριο, είδατε οι διεθνείς επενδυτές, αυτά όλα είναι θετικά, διότι εμείς θέλουμε να δουν οι επενδύσεις, θέλουμε την επενδυτική βαθμίδα, άλλαξε αμέσως το κλίμα, έφυγε από πάνω το σύννεφο της απλής, αυτό που μας κρατούσε δέσμιους, ξέρετε, πίσω, πρέπει τώρα όλο αυτό να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Άρα συσπήρωση, το 41 και τα μάτια μας, καθόλου θριαμβολογία, καθόλου αλαζονία. Βλέπω με ενδιαφέρον ότι η αλαζονία είναι στο Πασόκ αυτή τη στιγμή. Έτσι λέτε. Έχει... ναι. Άμα ακούσετε τους εκπροσώπους, ειδικά τους πιο κοντά έτσι, στην θετική ομάδα. Χάρηκα λίγο παραπάνω, δείτε. Υπάρχει μια ίηση, ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι το Πασόκ έχοντας περάσει πολλά, όταν βλέπει το ποσοστό του να αυξάνει, προφανώς είναι μια νίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 12 μονάδες και εσύ παίρνεις 3, είναι φυσικό και επόμενο, κάτι να πάρεις και εσύ, θέλω να πω ότι... Ναι, αλλά εντάξει, εμείς καθόλου σε αυτή τη γραμμή είμαστε στη γραμμή ότι πρέπει να παλέψουμε. Μάλιστα. Ο λαός μας έδωσε μια εμπιστοσύνη που πρέπει όπως... Δηλαδή με πολύ... Να την τιμήσετε, σωστά. Ναι. Βέβαια. Θα σας περιμένουμε και στην τηλεόραση, κύριε Κερίδη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά όλες αυτές τις μέρες. Και έχουμε και τα τουρκικά, εκεί χειροτερεύει η κατάσταση. Όχι, κάθε άλλο παρά χαλαρώνει. Βέβαια. Πάει για μεγάλη νίκη ο Ερντογάν. Πάει για μεγάλη, λέτε. Να σας τα πω για αυτά, βέβαια. Είναι από τους λίγους που έλεγαν ότι ο Ερντογάν θα κερδίσει. Βεβαίως. Και ετοιμάζεται για τη στέψη του. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, είμαστε μαζί. Και τι θα κάνει, κύριε, θα γίνει ανεξέλεκτος, ξέφυγε. 29 Μαΐου, επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ακόμα χειρότερα. Θα δείτε πράγματα που δεν έχετε δει. Αλήθεια, τα έχει κάνει στο παρελθόν, είδατε και πέρσι και πρόπερσι, αλλά νομίζω φέτος θα το τερματίσει την επομένη των εκλογών, θα γιορτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Αφήστε να μας τα πείτε τη Δευτέρα, δεν έχουμε χρόνο τώρα, μην το αδικήσουμε. Τη Δευτέρα σας περιμένουμε, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.